Χαίρετε αγαπητοί τηλεθεατέ. Με τη χάρη του Θεού επικοινωνούμε μαζί σας με την άδεια και την δυνατότητα που μας χαρίζει ο τηλεοπτικός σταθμός ART. Σας ευχαριστώ θερμώς διότι αυτή η ταπεινή προσπάθεια ήδη έχει μια καλή θέση στις καρδιές και στις ψυχές σας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα πολύ σοβαρό θέμα, το οποίο μέσα από τη διαδικασία της κρυπτοκρατίας υποβαθμίζεται σκόπιμα, γιατί ο σκοπός και ο στόχος είναι η άνετη και αυλαβής διέλευσης από τις ψυχές των ανθρώπων των σκοτεινών διαδικασιών που απεργάζονται την καταδολίευση της ανθρώπινης ελευθερίας και την επιβολή μιας παγκόσμιας δικτατορίας η οποία θα καταργήσει την ανθρώπινη ωραιότητα. Το πιο μεγαλειώδες γεγονός που υπάρχει στον άνθρωπο και που είναι η θεόσδοτη ελευθερία του. Σήμερα λοιπόν θα ασχοληθούμε με ένα σοβαρό θέμα που θα πρέπει να απασχολεί την συνείδησή μας, χωρίς βέβαια καμία διάθεση αντιπαλότητος, χωρίς καμία διάθεση εχθρότητος προς τα πρόσωπα τα οποία έχουν εμπλακεί σε αυτό το σκοτεινό λαβύρινθο του αποκρυφισμού, του παγανισμού και του συγκριτισμού. Πάντοτε η Εκκλησία και τα μέλη του Σώματος του Χριστού με αγάπη και στοργή αντιμετωπίζουν κάθε ανθρώπινο πρόσωπο, όσο κατάστικτο απογειώδη πάθη κι αν είναι, αλλά έχουν χρέος ιερό απέναντι στην ιερότητα του ανθρωπίνου προσώπου να στυλιτεύουν το ψέμα, την αναλήθεια και να αποκαλύπτουν τα σκοτεινά σχέδια του βυθίου δράκοντος, γιατί το μόνο το οποίο φοβείται είναι το άπλετο φως της αλήθειας, το άπλετο φως του Χριστού. Μία από τις πλάνες που γέννησε ο Βύθιος Δράκων για την καταπολέμηση και καταστροφή του έργου του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και την παρακόλληση και ματέωση της εν Χριστώ σωτηρίας του ανθρώπου και του κόσμου είναι η μασονία ή τεκτονισμός που λειτουργεί και δραστηριοποιείται στην κοινωνία μας με την κάλυψη μάλιστα και προστασία των νόμων των κρατών, διότι η μασονία λειτουργεί τουλάχιστον στην Ελλάδα ως ίδρυμα αναγνωρισμένο από την πολιτεία με το προεδρικό διάταγμα της 21η-1927, το βασιλικό διάταγμα από 19/7/1948 και το βασιλικό διάταγμα από 23/12/1955. Έτσι δραστηριοποιείται ανενόχτα στην κοινωνία μας για την προώθηση και εκπλήρωση των σκοπών της. Έχει επανειλημμένα και διαπολών αποδειχθεί ότι η μασονία είναι οργάνωση που λειτουργεί μυστικά και συνωμοτικά σε συνεργασία με όλες τις παραφιάδες της, Rotary, Lions, Han, Hen, Προσκόπους, Rospers, με βασικό στόχο την άλωση της κοινωνίας και την πολιτική πολιτιστική ισοπαίδωση των λαών της γης. Η επιδιωκομένη άλωση και της κοινωνίας από την μασονία άρχισε με την μεταφύτευση από την Αγγλία της πρώτης στοάς στην Καθημάς Ανατολή στη Σμύρνη το 1745 και την εξάπλωση των στοών στην Κωνσταντινούπολη 1748, την έδρα της Ελληνορθόδοξης Εθναρχίας του Πανσέπτου Οικουμενικού μας Πατριαρχείου. Η διείσδυση της μασονίας στην Ορθόδοξη Ανατολή, ευνοούμενη από το ευρωπαϊκό πολιτιστικό κλίμα της Μικρασίας και την κοσμοπολίτικη πληθυσμιακή σύνθεσή της, έβαινε παράλληλα με την αποδυνάμωση της χριστιανικής πίστεως και της Ορθοδόξου παραδόσεως. Στα τέλη του 18ου αιώνα επεξετάθη η ίδρυση στοών και στο μητροπολιτικό ελληνικό χώρο. Ο τεκτονισμός, στηριζόμενος κυρίως στον αστικό στοιχείο, κινήθηκε και κινείται στο χώρο των λογίων, των εμπόρων,
των εχόντων κοινωνική επιρροή και των πολιτικών. Γίνεται λοιπόν αντιληπτό ότι ο τεκτονισμός είναι εμβόλυμο μέγεθος στην ορθόδοξη κοινωνία και παρασιτεί στο σώμα της, με συνέπειες οδυνηρές για τη συνοχή και την ταυτότητα και ιδιοπροσωπία της, διότι ο τεκτονισμός είναι το κετός ξένων οδύνων που μεταφυτεύθηκε στο χώρο μας και μέλει τενίως ξένος προς την ταυτότητά μας και τον πολιτισμό μας, και στην ουσία του δεν είναι συμβατός με αυτήν. Γι' αυτό η παρουσία και η δραστηριοποίησή του στην κοινωνία κατεργάζεται τον ιδεολογικό διαμελισμό της κοινωνίας, εφόσον αναπτύσσεται ως θανατηφόρο καρκίνωμα στο σώμα μας. Αυτό είναι συνειδητό στην ευρύτερη λαϊκή μας βάση, όπως φαίνεται στον απαξιωτικό και κάπως παράδοξο χαρακτηρισμό ότι συμπεριφέρεται κάποιος σαν μασόνος. Στα τελευταία χρόνια έχει ενισχυθεί και εντατικοποιηθεί η δράση της μασονίας λόγω της παθολογίας και ρευστότητας της πολιτικοκοινωνικής καταστάσεως των χωρών. Η μασονία συγκαλύπτει και αρνείται το θρησκευτικό της χαρακτήρα, ο οποίος όμως ανήκει στην ουσία της. Η άρνηση αυτή των τεκτώνων προσκρούει στην διαφωνία των ιδίων των κειμένων τους, όπως ο Χατσατικός Χάρτης και ο Γενικός Κανονισμός της ΤΟΑΣ, αλλά και των κατά καιρούς διακηρύξεων γνωστών και επιφανών τεκτώνων. Σημαντικό όμως είναι ότι ο χαρακτήρας του τεκτονισμού ως θρησκείας είναι γνωστός εις το ορθόδοξο πλήρωμα και την πνευματική του ηγεσία. Διακηρύσσεται δε αδιάκοπα σε κάθε ευκαιρία για το ξεσκέπασμα της μασονίας και την προφύλαξη του ορθοδόξου ποιμνίου. Ήδη η πρώτη εκτενής ανέρεση της μασονίας στο χώρο το δικό μας, από τον Αγιορείτη Μοναχό Αγάπιο Κολυβά Παπαντονάτο, αντιμετωπίζει την μασονία ως θρησκεία αναιρετική της Ορθοδοξίας και γενικά του Χριστιανισμού. Γράφει εκείνος ο μακαριστός άντρας: «Η φραμασονική πίστη είναι η πλέον ασεβεστέρα και η πλέον επιβλαβεστέρα εις το ανθρώπινο γένος από όσας ασεβίας εστάθησαν από την αρχή του αιώνος έως τη σήμερον». Καταλήγει δε στο συμπέρασμα ότι ο τεκτονισμός είναι αντιχριστιανισμός και πλήρης ανατροπή του χριστιανισμού. Τον θρησκευτικό χαρακτήρα του τεκτονισμού εδέχθη η Διορθόδοξος Επιτροπή στο Άγιον Όρος το 1930, αλλά και καθηγητέ της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1933, την γνωμοδότηση των οποίων υιοθέτησε η Ιερά Σύνοδος Εκκλησίας της Ελλάδος το ίδιο έτος, που ανανεώθηκε με τις αποφάσεις της το 1968, το 1972, το 1996 σε ειδικά φυλάδια προς τον λαό το 1982 και το 1996, και με εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου το Μάρτιο του 2014. Από τα ίδια τα κείμενα της μασονίας αποδεικνύεται ότι αποδέχεται και πιστεύει σε θεότητα που καλείται μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος, Ματς, κρυπτογραφικά. Έχει μάλιστα τελετές αντίστοιχες με εκείνες της Εκκλησίας, μυστήρια εντός εισαγωγών, παραδείγματος χάρη γάμο, βωμούς, ναούς, λατρεία, σύμβολα, εγγένεια, ναού, κηδεία, με ειδικό τελετουργικό τυπικό. Στα μασονικά κείμενα, ο μέγας αρχιτέκτον του σύμπαντος Ματς δηλώνεται με τα ονόματα Εωσφόρος, Σατανάς, Βελζεβούλ, Βελίαλ, Μπαφομέτ, Δαίμονας. Η ομολογία λοιπόν της ίδιας της μασονίας για τον θρησκευτικό χαρακτήρα της είναι σαφής. Στο Σύνταγμα της Μεγάλης Στοάς Ελλάδος, 20 Δεκάτου 1949, δηλώνεται ρητά, εντός εισαγωγικών: «Ο ελευθεροτεκτονισμός πιστεύει στην ύπαρξη του Θεού υπό την επωνυμία Μέγας Αρχιτέκτον του Σύμπαντος», κλείνοντας εισαγωγικά. Στη μασονική δε εγκυκλοπαίδεια του Νι Χι Λάσκαρη, εκδεδομένη με την άδεια της Μεγάλης Στοάς της Ελλάδος, και στο λήμα «Θρησκεία και τεκτονισμός» διαβάζουμε, ανοίγουν τα εισαγωγικά: «Η τεκτονική θρησκεία δεν κάνει διακρίσεις. Δέχεται εις τους φιλόξενους κόλπους της άνδρας παντός δόγματος, ουδέν δε απολύτως θρησκευτικών δόγμα ευνοεί ή αποδοκιμάζει. Η θρησκεία του τεκτονισμού
είναι η γενική θρησκεία της φύσεως και της πρωταρχικής αποκαλύψεως, της κλειοδοτηθήσης ημίν υπό αρχαίου τεινός και πατριαρχικού ιερατείου, εν τη οποία όλοι οι άνθρωποι δύναντε να συνυπάρξουν. Κλείνουν τα εισαγωγικά. Απροκατάληπτος λοιπόν είναι δηλαδή ο συγκριτισμός και ο ειδωλατρικός χαρακτήρας της μασονίας, αλλά και ο αντιχριστιανικός της χαρακτήρας, κάτι που φαίνεται και από την διεκδίκηση παγκοσμιότητος που αντιστρατεύεται στην καθολικότητα και οικουμενικότητα της χριστιανικής πίστεως και εκκλησίας. Αυτό υπογραμμίζεται στην ιστορική απόφαση της Εκκλησίας της Ελλάδος το 1933, κατά την οποία ο τεκτονισμός δεν είναι απλή της φιλανθρωπική ένωσης ή φιλοσοφική σχολή, αλλά αποτελεί μυσταγωγικόν σύστημα όπερ υπομιμνίσκη τας παλαιάς εθνικάς μυστηριακάς θρησκείας ή λατρείας. Αποδεδειγμένο στην χάνη θρησκεία μυστηριακή, όλος διάφορος και ξένη της χριστιανικής θρησκείας. Ζητούσα να συμπεριλάβει εις τους κόλπους αυτής ολόκληρον την ανθρωπότητα. Ανυψία αυτήν εις είδος υπερθρησκείας. Έτσι η Εκκλησία είπε. Και ο μακαριστός αρχιμανδρίτης Επιφάνιος Θεοδωρόπουλος, ο φωτισμένος πνευματικός και επιφανής αυτός θεολόγος, επισημαίνει ότι ο τεκτονισμός φιλοδοξεί να αποβεί θρησκεία πάσης της ανθρωπότητος, να αποβεί μια υπερθρησκεία. Η μασονία λοιπόν είναι αποκρυφιστική παγανιστική λατρεία, πολέμιος της αμομή του πίστεως της Ορθοδόξου Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Είναι δηλαδή σαφώς αντιχριστιανική και ειδωλολατρική θρησκεία και πίστη. Οι μασόνοι είναι σατανολάτρες και οσφοριστές, οπαδοί της θρησκείας του Αντιχρίστου. Διαπιστώνεται επίσης ότι οι μασόνοι τουλάχιστον στις υψηλότερες βαθμίδες τους είναι σατανολάτρες, προσευχόμενοι στον Εωσφόρο ως Μπαφωμέτ, όπως ονομάζουν τον τραγόμορφο θεό τους. Εξάλλου είναι αναντήρητες και οι σχέσεις τους με τη μαγεία. Ο καλός γνώστης της μασονίας Πολ Ναουντόν μας πληροφορεί ότι ορισμένα τυπικά έβαλαν ακριβώς σαν σκοπό τους την άσκηση της μαγείας, που μπαίνει στην υπηρεσία του ανθρώπου για την επενέργειά του πάνω στον κόσμο. Ο ισχυρισμός της μασονίας ότι δεν ασχολείται με την πολιτική και δεν αναμειγνύεται στις πολιτικές εξελίξεις δεν είναι αληθής. Ο θρησκευτικός χαρακτήρας του τεκτονισμού, που λειτουργεί επεκτατικά και οικουμενικά, συμπορεύεται με την ενεργό συμμετοχή στις διεθνείς πολιτικές διαδικασίες. Η πολιτική δραστηριότητα αποβλέπει στην άσκηση επιρροής σε πολιτικά πρόσωπα για την χειραγώγηση των διεθνών πολιτικών εξελίξεων. Δεν είναι λοιπόν καθόλου ένα φιλανθρωπικό σωματείο, ένα ίδρυμα, όπως διατείνονται με σκοπό την επικράτηση της ηθικής σε όλο τον κόσμο. Το σκάνδαλο της Ιταλικής στο ΑΣΠΗ 2 το 1981 ήταν μία από τις μεγαλύτερες αποδείξεις για τη σχέση της μασονίας με τις πολιτικές ίντριγκες. Με την πολιτική δραστηριότητά της, η μασονία αποδεικνύεται αντιδημοκρατική, αφού υπονομεύει την λειτουργία του δημοκρατικού πολιτεύματος και την εθνική ασφάλεια σε κρίσιμες μάλιστα περιόδους. Η Λέσκη Μπίλντεμπεργκ είναι υπερστοά, ένα διευθυντήριο παγκοσμιοποιήσεως που απεργάζεται την διάλυση του έθνους, κράτους και την προώθηση στις μάζες της ιδέας της αναγκαιότητας μιας παγκόσμιας υπερκυβέρνησης. Καταφάσκει λοιπόν στους στόχους της παγκοσμιοποιήσεως, που είναι η ισοπαίδωση και η πολτοποίηση όλων των εθνών της γης, διότι και οι πολιτικοί στόχοι της μασονίας αναδεικνύονται σε μια παγκόσμια προοπτική. Η τεκτονική εταιρεία Illuminati προβάλλει απροκάλυπτα και υποστηρίζει τον σχηματισμό της παγκόσμιας κυβέρνησης, όπως και οι πολιτικοί ηγέτες
που έχουν ιδιαίτερη σχέση με τη Λέσχη Μπίλντεμπεργκ. Παράλληλα όμως η μασονία εκπαιδεύει τα μέλη της έτσι ώστε να αποκτούν ασυνείδητα ακρισία επάνω σε σημαντικά εθνικά θέματα. Εξάλλου, η φρικώδη σορκή που δίδουν οι μασόνικα τις μοιήσεις τους ευτελίζουν το ανθρώπινο πρόσωπο και διχάζουν την κοινωνία, διότι γίνεται διάκριση μεταξύ των καθαρών μασόνων και των βεβήλων, όλων δηλαδή των άλλων ανθρώπων, με συνέπεια τον αποκλεισμό των οικονομικά ασθενών, των αγροτών, των εργατών και των μαύρων από τους κόλπους της. Αλλά και οι τέκτονες χαμηλών βαθμών αγνοούν τα εις τις υψηλότερες βαθμίδες τεκτενόμενα. Οι αμοίοι της σωνοτέρου μασονικούς βαθμούς αποτελούν τραγικά θύματα πρωτοφανούς απάτης. Είναι λοιπόν ευνόητο ότι ο ισχυρισμός των τεκτώνων ότι παραμένουν πιστοί ορθόδοξοι χριστιανοί αποδεικνύει ότι αγνοούν τον χριστιανισμό στο σύνολό του ή ότι μας εξαπατούν, αυτό δε διότι δεν φανερώνουν την αληθινή ταυτότητά τους. Γι' αυτό ισχύει απολύτως και πάντοτε το ασύμπτωτο και ασυμβίβαστο στις ιδιότητες του τέκτονος και του ορθοδόξου χριστιανού. Αυτό είναι η διαπίστωση όλων των ορθοδόξων που έχουν ασχοληθεί συστηματικά με τη μασονία. Ο μασονισμός, συγκαταλέγοντας και τον Χριστό μεταξύ των μισθών του, επιδιώκει την παγίδευση των χριστιανών, προσπαθώντας να δημιουργήσει την εντύπωση φυσικά στους αθεμελίωτους στη χριστιανική πίστη ότι στους κόλπους του σώζεται ο Χριστός των Αγίων μας. Αυτό όμως που επιτυγχάνει είναι η κακοποίηση και του αρχηγού της πίστεώς μας με την άρνηση της μοναδικότητας και αποκλειστικότητάς του στη σωτηρία του ανθρώπου και του κόσμου. Κατά τον αείμνηστο Μητροπολίτη Ελευθερουπόλεως κυρών Αμβρόσιον, η μίσηση των μασονισμών παντός Ορθοδόξου Χριστιανού αποτελεί αποκήρυξη της Ορθοδόξου πίστεως και προσχώρηση εις άλλην θρησκεία. Αλλά και η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος το 1933 διεκήρυξε ότι δέον τα πιστά της Εκκλησίας τέκνα όπως απέχωση του μασονισμού. Στο σημείο όμως αυτό διαπράττονται εγκληματικά λάθη από τους ιεράρχες εκείνους που δεχόμενοι δια της Μητροπόλης τους δωρεές ή χρηματικές προσφορές από μασονικές στοές προάγουν και ενισχύουν τη δράση τους. Τα ευχαριστήρια γράμματα των Μητροπολιτών αυτών δημοσιεύονται κατόπιν στα τεκτονικά περιοδικά και γίνονται έτσι η καλύτερη διαφήμιση της μασονίας και ταυτόχρονα παραπλάνηση των αδυνάτων και απληροφορήτων μελών του Χριστεπονίμου πληρώματος. Εξάλλου, πατριάρχες και πατριαρχία απονέμουν συχνά παράσημα και άλλες διακρίσεις σε γνωστούς επισήμους μασόνους. Αυτό γίνεται για την εξασφάλιση κατά την γνώμη τους υποστηρίξεως εκ μέρους της μασονίας. Στην ουσία όμως πρόκειται δυστυχώς για προδοσία της αμομή του πίστεώς μας και για άρνηση του Χριστού και της Ορθοδοξίας, συγχρόνως δε και έκπτωση από τις αξίες του κληρικού και επιμένως του εκκλησιαστικού σώματος. Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη χειρότερο. Δεν γίνονται οι πρέπουσες ενέργειες για τη διάψευση των αναγραφωμένων στα τεκτονικά περιοδικά ορθοδόξων κληρικών ως μασόνων. Τι άλλο όμως επιτυγχάνει η σιωπή αυτή παρά να επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς των τεκτώνων. Και ναι μεν η μασονία δια την πρόκληση εντυπωσιασμού αναφέρει ιεράρχες της Ορθοδόξου Εκκλησίας ως μέλη της δήθεν, αλλά μετά τον θάνατό τους, οπότε δεν είναι δυνατόν να λάβουν εκ των συκοφαντουμένων την δέουσα απάντηση. Είναι όμως δυνατόν και αναγκαίον οι εκκλησίες, κληρικοί των οποίων παρουσιάζονται από την στοά ως τέκτονες, να διαψεύδουν δημόσια και έντονα τα μασονικά δημοσιεύματα
και για την αποκατάσταση της μνήμης των δίθεν μασόνων κληρικών, αλλά και για την καθησύχαση των ψυχών των πιστών και τον εκ νέου τονισμό του ασυμβιβάστου της ιδιότητας του μασόνου με εκείνης του ορθοδόξου πιστού. Απέναντι στον ισχυρισμό της μασονίας ότι εξέχων Έλλην ιερωμένος εμοιήθη προσφάτως εις των 18 βαθμών και ότι έχουν ενταχθεί στους κόλπους της ακόμη τρεις κληρικοί, ευθασώς διακηρύξαμεν ότι θα υποβάλλομεν μήνυση για να αποδειχθεί ότι εκτός από σατανολάτρες οι μασόνοι είναι και συκοφάντε της Ορθοδόξου Εκκλησίας και ότι θα φέρουμε το θέμα εις την Ιεράν Σύνοδον της Ιεραρχίας. Το αποτέλεσμα ήταν να απαντήσουν οι μασόνοι ότι έκαμαν λάθος. Είναι επίσης σημαντικό ότι η Ορθόδοξης Εκκλησία έλαβε νωρίς θέση απέναντι στον τεκτονισμό, υπογραμμίζοντας τον σκοτεινό ρόλο του και την αντιχριστιανικότητά του. Η πρώτη θεωρητική καταδίκη του τεκτονισμού στο κλίμα του οικουμενικού μας πανσέπτου πατριαρχείου έγινε σχεδόν σύγχρονα με την ίδρυση στοών στην Καθημάς Ανατολή. Μαρτυρία αγιορητικού χειρογράφου αναφέρει την έκδοση συνοδικού καταδικαστικού γράμματος κατά της Μασονίας του 1745. Ο πατριαρχικός επίσης αφορισμός του 1793 επί Σεπτού Πατριάρχου Νεοφύτου του Δευτέρου συμπεριελάμβανε τους Βολτέρους και Φρανκ Μαζόνας και Ρωσούς και Σπινόζας, σποτεργάτας δηλαδή της Γαλλικής Επαναστάσεως, εκείνους που υπήρξαν προτεργάτες και της Μασονίας. Επενούμε επίσης τη Σεπτή Ιεραρχία της εν Ελλάδη Εκκλησίας δια την επανειλημμένως επίσημη καταδίκη της Μασονίας 1933, 1968, 1972, 1996, 2014, ως και στα προς τον λαό δημοσιευόμενα κατά καιρούς 1984 και 1996 κείμενά της για την προφύλαξη του ποιμνίου από την μασονική λίμνη. Ιεράρχη επίσης στο παρελθόν όπως ο πρώην Φλωρίνης κυρός Αυγουστίνος Καντιώτης και πρώην Ελευθερουπόλεως κυρός Αμβρόσιος κατεδίκασαν επανειλημμένως τους λόγους και τα δημοσιεύματά τους τη μασονική πλάνη, προφυλάσσοντας το ορθόδοξο ποίμνιο από το μασονικό κίνδυνο. Το παράδειγμα αυτών ακολουθούν και σήμερα πολλοί σεβασμιότατοι Μητροπολίτες μας, οι οποίοι δεν πάβουν με δηλώσεις, αρθρογραφία και βιβλία τους να διαφωτίζουν το ποίμνιο και ολόκληρο τον ορθόδοξο κόσμο. Πέρα όμως από την συνεχή πληροφόρηση του ποιμνίου σε νορίες μας, είναι ανάγκη να διαμορφωθεί η αναγκαία ποιμαντική στην αντιμετώπιση του τεκτονισμού, αλλά και των ορθοδόξων εκείνων που παρασύρθηκαν από τη μασονία. Δεν πρέπει να λησμονείτε ότι η προσευχή είναι το μεγαλύτερο και στην περίπτωση αυτή όπλο μας. Είναι ανάγκη όμως να απαγορεύεται η συμμετοχή αποδεδειγμένα ενεργών μασόνων στα μυστήρια της Εκκλησίας, όχι μόνο στη Θεία Κοινωνία, αλλά και ως αναδόχων σε βαπτίσεις. Επίσης, μόνιμη μέρημνα των εφημερίων πρέπει να είναι η κατηχητική ενημέρωση και στήριξη των οικογενειών εκείνων που κάποιο μέλος τους ανήκει στην τεκτονική στοά για τη ξενική αντιμετώπιση τους. Περισσότερο όμως δραστική πρέπει να είναι η στάση της ποιμένουσας Εκκλησίας απέναντι στους χριστιανούς εκείνους που πιστεύουν ότι παραμένουν ορθόδοξοι χριστιανοί παρά την ένταξή τους στη μασονία. Όλοι αυτοί είναι ανάγκη να ενημερωθούν και να κατηχηθούν, αλλά πολύ περισσότερο εκείνοι που εκφράζουν την επιθυμία να εγκαταλείψουν τη μασονία και να επιστρέψουν στη μητέρα Αγία μας Εκκλησία. Και αυτοί είναι ανάγκη να κατηχηθούν, διότι η εγκατάλειψη του εξαστικού σώματος είναι καρπός πλημελούς εντάξεως σε αυτό και αγνίας της Ορθοδόξου Αληθείας. Οι άγευστοι Ορθοδόξου εμπειρίας εύκολα πέφτουν θύματα των προσελητιστών όλων των αιρέσεων και φυσικά της μασονίας. Η επιστροφή στην Εκκλησία πρέπει να γίνεται με υπογραφή λιβέλου, όπως συμβαίνει με όλους τους εξαιρέσεων επιστρέφοντες.
πόσο μάλλον προτεκτονισμός δεν είναι μια χριστιανική αίρεση, αλλά μια πανέρεση και μια σατανική θρησκεία. Μετά δε τον Λίβελο απαιτείται απαραίτητα η αναμύρωση του επιστρέφοντος, αν είχε μοιηθεί εις οποιονδήποτε μασονικό βαθμό. Από την άλλη πλευρά, όταν γίνει τεκμηριωμένα γνωστή η είσοδος Ορθοδόξου κληρικού στη Μασονία, είναι επιταγή της συνοδικής παραδόσεώς μας η καθαίρεσή του, είναι και η λυπή φόβων έχωση. Είναι χρέος κάθε πολιτείας η ανάκληση των περί της Μασονίας διαταγμάτων της και η διάλυση των μασονικών στοών. Επίσης είναι ανάγκη διαλύσεως του τεκτονικού ιδρύματος στην Ελλάδα, διότι εμφανίζεται ως δίθεν ίδρυμα, ενώ νομικά έχει εκφύγει των σκοπών της ιδρύσεώς του. Ο τεκτονισμός δεν είναι γνωστή θρησκεία που προβλέπει το άρθρο 13 παράγραφος 2 του Ελληνικού Συντάγματος. Η διείδρυση του τεκτονικού ιδρύματος στην Ελλάδα είναι καρπός ψεύδους και εξαπατήσεως της πολιτείας, της δικαιοσύνης και της κοινωνίας. Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί δεν έχουμε τίποτα πολυτιμότερο σε αυτή τη ζωή παρά μόνο την ταυτότητά μας, την πίστη μας, το είναι μας, την οντολογία μας, που δεν είναι άλλη από την Ορθόδοξη πίστη. Επομένως, είναι επάναγκες να προστατεύσουμε την αλήθεια και την αποκάλυψη της Θείας Αγάπης και Ελευθερίας από κάθε δαιμονικό περίπαιγμα, όπως ακριβώς είναι ο τεκτονισμός και η μασονία. Προσευχηθείτε λοιπόν ο Θεός να φωτίζει τους ανθρώπους σε αυτή την δύσκολη εποχή και την περίοδο των αντινομιών και των συγχύσεων, να αποφεύγουν μια σατανική παγίδα όπως είναι η μασονία και να μένουν πιστοί, εδραίοι και μετακινητοί στην μοναδική αληθινή πίστη στον εντριάδη Πανάγιον δοξαζόμενον Θεόν. Χαίρετε, ο Θεός να σε ευλογεί και έως την επόμενη εκπομπή εύχομαι η χάρις του Παναγίου Θεού να περισκέπει τη ζωή σας.